οικογένειας. Ο παππούς, η Εμιλία, η αδυναμία μου. Ο παππούς καλύτερα από ποτέ. Η Εμιλία, όπως τη θυμάσαι. Με τη μουσικούλα της, το κονιακάκι της. Ο Παναγιώτης, ο Μιλτιάδης. Μια χαρά κι αυτή. Το εργοστάσιο πάει καλά. Πουλάτε γιαούρτια. Καλά πάει και το εργοστάσιο. Το κουμαντάρι Ανέτα. Έχει σχέδια για το μέλλον. Δόξα ο Θεός. Ησύχασα και από αυτό. Ο αυτός τι κάνει. Ποιος. Ο αδερφός σου. Δεν είχες και έναν αδερφό. Ο Σωτηρής. Στον κόσμο το πώς πάντα. Μάλιστα. Όλα καλά λοιπόν. Για διακοπές ήρθες. Όχι, θα τα πούμε. Πότε. Με το δίκιο σου απορείς που κουβαλήθηκα στα καλά καθούμενα. Όχι, γιατί. Με πεθύμησες, πήρες 4 αεροπλάνα και ήρθες. Θα ήθελα να σου απαντήσω με χιούμορ, αλλά δεν έχω διάθεση. Γιατί βρε Νικολάκη μου, τι σου συμβαίνει. Θα τα πούμε. Στέλλα. Τζενούλα μου. Πώς από εδώ. Τυχαία περνούσα. Χάι. Με τον Νίκο γνωρίζεστε. Έχουμε γνωριστεί σε ένα πάρτι. Εγώ όσο θυμάμαι, εσύ δεν ξέρω. Είμαι από ταξίδι. Φορούσα ένα μαύρο ξόπλατο. Μετά μέθησα και το έβγαλα. Βρε τη Τζενούλα να περνά τυχαία. Κάτι γνωστούς ψάχνω. Πώς από τα μέρη μας. Ο Νίκος πετάχτηκε από Ελλάδα να με δει. Αλήθεια. Αλλαγμένο σε βλέπω. Σου έκανε καλό η πατρίδα. Τους βρήκες γνωστούς σου, είναι εδώ. Όχι, θα κοιτάξω κι αλλού. Ναι, άντε, άντε μην τους χάσεις. Bye bye, glad to meet you. Γεια χαρά. Κανονίστε κανένα βράδυ με τη Στέλλα. Ναι, θα κανονίσουμε. Άντε Τζενούλα μου. See you, see you. Προβλέπω σε λίγο να περνάει όλη η θηλυκή παροικία. Πάμε κάπου να είμαστε οι δυο μας. Θέλω να μην ξεμοναχιάσει. Φοβάμαι. Βγαίνουμε να φάμε το βράδυ. Να φάμε, όχι, είμαι σε δίαιτα. Αλλά δεν πειράζει, δεν τη σπάσω για χατήρι σου. Δεν έρχεσαι κάθε μέρα στη Μελβούρνη. Καλημέρα. Δεν ήταν, τώρα έγινε. Ορίστε. Γιατί μου τα λέω, καλημέρα σας. Διάβασα στην εφημερίδα μια αγγελία που ζητάτε εμφανίσιμους ηθοποιούς χωρίς πείρα για μια ταινία. Ναι, βεβαίως, περάστε. Ξαπλώστε. Καθίστε. Καθίστε. Και σας προσφέρουμε κάνα καφεδάκι, ένα ποτό. Όχι, ευχαριστώ. Εγώ δούλεψα χρόνια μοντέλο, αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική. Πολύ καλά κάνατε, γιατί από ό,τι βλέπω τα προσόντα τα έχετε. Θα ήθελα να μάθω κάποιες λεπτομέρειες για την ταινία. Βεβαίως. Κοιτάξτε, Δέσποινα μου, πρόκειται για μια διεθνή υπερπαραγωγή. Σουηδία, Ουκρανία, Ελλάδα. Σουηδία, Ουκρανία και Ελλάδα. Πέφτει πολύ δολάριο. Μιλάμε για γυρίσματα Μυτιλίνη, Βενεζουέλα και στο σπίτι μου στο Κάλαμο, στο εξοχικό. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ο σκηνοθέτης ποιος είναι, Εγώ. Συγγνώμη, ξέχασα να αισθηθώ. Ντένις Βίλιαμ. Μάλιστα. Συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, αλλά έλειπα καιρό στο εξωτερικό. Έχετε κάνει κι άλλες ταινίες. Κι άλλες, πολλές, πάρα πολλές. Από τους πιο παλιούς δουλειά. Χρόνια στο κουρμπέτι της ποινής μου. Το ντεμπούτο μου το έκανα με την ταινία που άφησε εποχή, Καμπίνα 69. Δεν την έχω δει. Βέβαια, μετά έκανα και άλλες πολλές ταινίες. Τώρα πια να πρωτοθυμηθώ. Την Ξένια στην Καβαλάρισα, ο Αράπης άργησε μια μέρα, αλλά αυτή που έκανε μεγάλο πάταγο και πιο πρόσφατη ήταν Πόδια ερμητικά κλειστά. Δεν ξέρω καμία. Δικαιολογημένα, γιατί δεν προβληθήκαν εδώ. Προβληθήκαν στο εξωτερικό. Μικρή πιάτσα η ψωροκόστενα. Πού να φθορίσει. Το σενάριο ποιος το γράφει. Μα φυσικά εγώ. Ποιος να το γράψει. Δεν υπάρχουν σενάριογράφοι Δεσποινής μου. Βγαίνει το κάθε τσόλι που δεν ξέρει να γράψει το όνομά του και δηλώνει σενάριογράφος. Που πας ρε χλιμίτσουρα, εμείς έχουμε λιώσει παντελόνια. Α, μάλιστα. Έχουν κλείσει άλλοι ηθοποιοί. Βεβαίως. Πολλοί, πάρα πολλοί. Κυρίως ξένοι. Σουηδοί και Ουκρανοί. Και ένας Λιβανέζος. Διεθνές καστ.
Αλλά μου λείπει η πρωταγωνίστρια. Παραγωγός ποιος είναι? Εγώ. Ποιος είναι σπίτι μου. Γιατί μήπως υπάρχουν παραγωγοί. Βγαίνει ο κάθε γύφτουλας που λέγε λεμόνια στη λαϊκή, τσιμπάει τις επιχορηγήσεις και κάνει τον παραγωγό. Που πάρε καραγκιός ή ξυπούρτου στα γούρια. Συγγνώμη, δηλαδή είστε σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός. Φαντάζομαι και σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Όχι, επειδή μου αρέσει εμένα να λέω την αλήθεια, ενδυματολόγος δεν υπάρχει. Φοράνε ηθοποιοί τα δικά τους. Και τα δικά τους, αλλά θα πούμε σε λεπτομέρειες, θα πούμε. Αυτό τώρα που έχω να σας πω είναι ότι, δηλαδή, όσο πιο πολύ σας παρατηρώ, βλέπω ότι στο πρόσωπό σας βρήκα την πρωταγωνίστρια που με ενδιαφέρει. Συγγνώμη, να μιλήσουμε και το οικονομικό βέβαια. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω. Πόσο πάει το μάλι? Μισό λεπτό. Θα ήθελα να διαβάσω το σενάριο πρώτα. Το σενάριο, ποιο σενάριο? Δεν υπάρχει σενάριο. Κοιτάξτε, οι δικές μου ταινίες βασίζονται κυρίως στον αυτοσχεδιασμό. Το story σε γενικές γραμμές? Το story είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει η πρωταγωνίστρια, η οποία φυσικά θα είσαι εσύ, η οποία είναι θεογκόμενα. Μιλάμε θεά και έχει παντρευτεί ένα πλούσιο, ένα μεγιστάνα. Τον οποίο το παίζω εγώ. Γιατί, ναι, είμαι και ηθοποιός, παίζω κιόλας. Βέβαια. Γιατί μήπως υπάρχουν ηθοποιητές που είναι σήμερα να έχουν βγει κάτι παιδάκια τώρα εκεί, τα τσουτσέκια, τι να κάνουν. Και άμα βρω κανένα καλό ρόλο, τον. Λοιπόν, αυτός όμως ο μεγιστάνας έχει χάσει όλη την περιουσία στο χρηματιστήριο. Διότι, Δεσποινίδη μου, δεν σας κρύβω ότι πέρα από τον οικονομικό τομέα μ' αρέσει να περνάω και κοινωνικά μηνύματα. Με προσέξεις εδώ. Ναι, συνεχίστε. Αυτός λοιπόν ο πλούσιος βρίσκεται σε απόγνωση. Τι να κάνει. Μετά από μία έντονη εσωτερική πάλι, να φανταστείς, έχω βάλει 5 σκηνές εσωτερικής πάλης. 2 στη σάουνα, 3 στο γιαγκούζι και άμα χρειαστεί μπορεί να βάλω και 6 σε πισίνα μέσα. Θα δω αναλόγως πώς θα με πάρουν τα γυρίσματα. Μετά από μία εσωτερική πάλι λοιπόν, του λέει η γυναίκα του, δηλαδή εσύ. Μη στεναχωριέσαι, Ερίκο. Το βρήκα τι θα κάνουμε. Μαζί με τις μετοχές θα πουλάμε και εμένα. Ποιος δεν θα αγοράσει, Ερίκο? Εκεί θα σου δείξω πώς παίζεται, γιατί θέλει και λίγο συγκίνηση. Εκεί θα σου το δείξω αυτό, μη σε απασχολεί. Εντάξει, κατάλαβα. Θα σας τηλεφωνήσω. Καλέστε, πού πάτε? Τώρα το καλύτερο. Το καλύτερο. Τώρα πάμε στην αποκορύφωση. Η γυναίκα του όμως, εσύ δηλαδή, γιατί στα οικονομικά θα πούμε, μη στεναχωριέσαι. Ναι, μεν είναι θεογκόμενα, είναι θεά, αλλά δεν είναι κανένα τσόλι του πεταματού. Και αρχίζει να προβληματίζεται. Σου λέει, πού το πάει αυτός? Ώσπου μπαίνει στη ζωή της ο Λιβανέζος. Τον οποίο το κάνω εγώ. Κάνω πολύ καλό Λιβανέζο. Κατάλαβα. Τι κατάλαβα? Μη συνεχίζετε. Πού πάτε σπίτι μου? Πού πας? Γεια σας. Κάτσε, πού πας, κοπέλα μου? Τι έγινε? Τι σε χάλασε ο Λιβανέζος? Να τον βγάλουμε τον Λιβανέζο. Δεσποινής. Τέτοια ευκαιρία δεν ξαναρρεί, Δεσποινής μου. Άισι, χτύρι ψωνάρα. Τι ήθελες να παίξεις? Lady Hamlet. Όπου κοντά παγκίδα με θα μείνουν αμαρτίες. Δεν έχεις φάει μπουκιά. Δεν έχω όρεξη. Λοιπόν, για λέγε, τι συμβαίνει? Έφτασα μέχρι εδώ για να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Θυμήσου ότι δεν σου έχω ζητήσει καμία ποτέ. Όχι, μου έχεις ζητήσει. Εγώ, πότε? Μου έχεις ζητήσει να μην τρώω στο κρεβάτι σου γιατί γέμιζε ψυχούλα. Δεν εννοώ τέτοιου είδους. Επίσης μου έχεις ζητήσει να μην σε πιάνω γιατί τα χέρια μου ήταν πάντα λαδωμένα. Στέλλα! Πρώτη φορά με λες με το όνομά μου. Ωραία το λες. Στέλλα, στο ξανάπα δεν έχω κουράγιο για πλάκες. Καλά. Σοβαρεύομαι. Τι τρέχει? Ο πατέρας μου είναι άρρωστος. Τι έχει? Το γνωστό πρόβλημα με την καρδιά του. Απλά αυτή τη φορά είναι πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή? Δηλαδή, πώς να σου το πω. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει. Χάλια έγινε. Πριν μερικές μέρες ήμουνα στο δωμάτιό του. Μου έλεγε διάφορα μακάβρια. Τον έχει πάρει από κάτω γενικά. Κάποια στιγμή μου λέει... Θέλω να σου ζητήσω μια τελευταία χάρη. Δεν μπορώ να ακούω αηδίες τώρα. Τι πάει να πει τελευταία? Ωραία. Επαναδιατυπώνω. Σου ζητώ μια χάρη. Ό,τι γουστάρεις, Γεράκο μου. Πριν μου απαντήσεις θα το σκεφτείς καλά. Σου χάλασα εγώ ποτέ χατήρι? Λέγε. Θέλω να δω τη Βίκη. Τη Βίκη? Θέλω να έρθει από την Αυστραλία να την δω. Τι
Τι έπαθες τώρα? Άσε με, θέλω να κλάψω, ενόχλω κανέναν? Περίμενε, σε λίγο μπορεί να κλάψει περισσότερο. Γιατί? Δεν μου ήταν εύκολο να σου το ζητήσω από το τηλέφωνο, γι' αυτό ήρθα. Και από το τηλέφωνο, αν μου λες ότι είναι για τον πατέρα, θα έρχομαι αμέσως. Κούλε, κούλε μου. Δηλαδή θέλει μόνο να με δει. Ναι. Περίπου. Όχι ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς? Αυτό τον ρώτησα κι εγώ. Εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν θέλω μόνο να τη δω. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Θα θέλω να κάνετε άλλη μια προσπάθεια. Μήπως και τα ξαναβρείτε. Τι? Όπως το άκουσες. Κάτσε να βάλω κάτι στο στόμα μου γιατί τα λάχτυπα. Γιατί το απάντησες? Εσύ τι θα απαντούσες στον πατέρα σου αν τον είχες στο κρεβάτι άρρωστο? Εγώ τον πατέρα μου τον έχασα πολύ μικρή, δεν τον χάρηκα. Κι εγώ λοιπόν, επειδή θέλω να το χαρώ, είμαι διατεθειμένος να κάνω το οτιδήποτε. Δηλαδή, μου προτείνεις να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να παριστάνουμε τους ερωτευμένους? Για πολύ λίγο, για να του κάνουμε το χατήρι. Και μετά? Μετά, χωρίς καυγάδες και ιστερίες, θα του πούμε ότι χωρίζουμε, αλλά παραμένουμε δύο καλοί φίλοι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω έτσι. Τον έχεις ξανακοροϊδέψει και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Πρώτον, δεν το ήθελα. Και δεύτερον, για πόσο πια θα μου το χτυπάς όλη μου τη ζωή? Δεν θέλω να βιαστείς να μου απαντήσεις. Σκέψου το καλά και μου απαντάς αύριο. Τι φουρτούνα με βρήκε. Πού είναι και αυτό το στιφάδο, κόκαλα έχει? Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιά.